Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και Χριστός Ανέστη. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αγοραστές έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες για τα ελληνικά ομόλογα με αποτέλεσμα οι τιμές τους να ανεβαίνουν και οι αποδόσεις τους να υποχωρούν. Η πτώση των αποδόσεων οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι διεθνώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή επενδυτικά καταφύγια και στρέφονται στα κρατικά ομόλογα αφετέρου στις διαρροές των διεθνή τύπων των σχεδίων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ενδεικτικά στους δεκαετής τίτλους, οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει το 3,99% έναντι του 4,4% την προηγούμενη Τρίτη, ενώ το spread βρίσκεται στις 351 μονάδες βάση έναντι 382 μονάδες πριν μία εβδομάδα. Διαχειρίσιμη εκτιμάται ότι θα είναι η κατάσταση για τις ελληνικές τράπεζες εάν τα stress test αναδείξουν ανάγκες έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ανά ίδρυμα αναφέρουν στο insider.gr ευρωπαϊκές πηγές. Ένα κενό 800 εκατομμυρίων ευρώ σε μια τράπεζα είναι διαχειρίσιμο, αλλά ένα κενό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μεγάλο για να αντιμετωπιστεί χωρίς συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, αναφέρουν. Όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, οι διοικήσεις των τραπεζών θα πάρουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα στις 16 Απριλίου, ενώ έως τις αρχές Μαΐου, που αναμένεται να ανακοινωθούν, δανειστές και τραπεζίτες θα βρίσκονται συνεχώς σε επαφές προκειμένου να καταρτήσουν σχέδιο δράσης για την περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για νέα κεφάλαια. Μαύρη Δευτέρα αποδείχθηκε για τους Ρώσους κρίσους, η Δευτέρα 9 Απριλίου. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το Bloomberg, η συνολική περιουσία των πλουσιότερων Ρώσων μειώθηκε κατά 16 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που επέβαλαν στη Μόσχα οι Αμερικανοί. 16 δισεκατομμύρια έκαναν φτερά μέσα σε ένα 24ωρο. Χαρακτηριστικό είναι πως από το σύνολο των 27 Ρώσων κρίσεων που βρίσκονται στη λίστα των πλουσιότερων του πλανήτη, μόνο ένας δεν είδε την περιουσία του να μειώνεται. Το νέο κύμα Αμερικανικών κυρώσεων βέβαια χτύπησε με ορμή το ρούβλι αλλά και το χρηματιστήριο της Μόσχας, με αποτέλεσμα οι ρωσικές μετοχές να υποστούν τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα 4 ετών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της εδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 808,93 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,97% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.